Χαίρετε φίλες και φίλοι από το Ολυμπιακό Γυμναστήριο των Άνω Λιωσίων, Τετάρτη 23 Μαρτίου, η ώρα λίγο μετά τις 10. Λεοντάριο εναντίον Brothers United για τον πρώτο όμιλο της Development League. Ομάδες με διαφορετικούς στόχους, διαφορετικές πορείες. Οι Brothers United, πρωτοπόροι του ομίλου, έχουν εξασφαλίσει την άνοδό τους στη Master League, στη δεύτερη τη τάξη κατηγορία της διοργάνωσης. Το Λεοντάριο στο 6-10 μάχεται για την παραμονή. Πρώτη κατοχή για τους Brothers United, σημαντική απουσία του Βασίλη Διαμαντή από το σημερινό match. Στην πρώτη ευκαιρία θα δούμε και πεντάδες. Σαβούρη στην πρώτη του προσπάθεια από τα 6.75 αστοχή. Το rebound επιθετικό από τον Σιλιγάρδο με το νούμερο 14. Με άμυνα ζώνης ξεκινούν οι παίκτες του Λεοντάριο. Αβούρης, Σιλιγάρδος για δύο, το χάσε. Rebound του Κορονάκη. Λοιπόν, Κορονάκης με το 15, Πλαγιανάκος με το 12, με το 31 ο Τσιαντής, με το 30 ο Βλάχος και με το νούμερο 79 ο Χατζησπύρου για το Λεοντάριο. Καλαματιανός έδωσε στον Αβούρη, Σιλιγάρδος βάζει το screen, κόβει ωραία προς το καλάθι. Καλή δημιουργία του Αβούρη. Κερδισμένο φάουλ για τον Σιλιγάρδο και δικαίωμα για ζευγάρι ελευθέρων βολών. Λοιπόν, ο Σιλιγάρδος με το 14, ο Ρούλιας με το 8, ο Κουβαλιώτης με το 91 που μίλησε και στην κάμερα της διοργάνωσης λίγο πριν το τζάμπολ, ο Αβούρης με το 7 και ο Ηρακλής Καλαματιανός με το νούμερο 22. Αυτοί συνθέτουν την πεντάδα των Brothers United, οι Brothers που την ερχόμενη αγωνιστική θα αντιμετωπίσουν τους Hoopers για να μάθουμε ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει την πρώτη θέση του ομίλου. Πλαγιανάκος, φυσική θέση ηγέτης αυτής της ομάδας, ανοίγει λογαριασμό. 2-1 πρώτο καλάθι εντός παιδιάς στα Λιώσια. Αβούρης τον Κουφαλιώτη για να ξαναπάρει και να ψάξει τον Σιλιγάρο, δεν μπόρεσε να τον βρει. Άμυνα overplay και κλέψιμο του Χαραλάμπου Τσιαντή, Πλαγιανάκος, γρήγορο transition. Θα δοκιμάσει και για 3 τον εφενδιασμό και θα ευστοχίζει. Ξεκινά καυτό στο μάτς ο Παναγιώτης Πλαγιανάκος, που προέρχεται και από πολύ καλή εμφάνιση με double-double 16 πόντων και 14 rebound στην ήττα του Λεοντάριο από τους DPG Warriors στην περασμένη αγωνιστική με 51-38. Brothers United προέρχονται από νίκη, κράτησαν τον Raptors με 59-64. Πάσα στη weak side για τον Κουφαλιώτη, Καλαματιανός, Σιλιγάρδος για δύο, το έχει αυτό το σούτ αλλά το χάνει. Παίρνει ο Κορονάκης. 5-1 το σκορ έπειτα από κάτι παραπάνω από 2 λεπτά. Σιαντής δεν παίρνει πάσα, το έχει καταλάβει την πρόθεσή του ο Αβούρης και κλέβει γρήγορο transition των Πρασίνων. Βούρης και από την περίμετρο, πήρε ο Κορονάκης στο rebound και Πλαγιανάκος εξετάζει το ενδεχόμενο μακρινής πάσας. Έδωσε στον Βλάχο, εκείνος επιμένει και σκοράρει. 7-1, καλό ξεκίνημα για το Λεοντάριο. Στον πρώτο γύρο οι Brothers United είχαν πάρει το μάτς με 75-57, σχετικά εύκολα τότε. Ρούλιας από το low post, ανοίγει λογαριασμό και εκείνος Κώστας Ρούλιας, 7-3 πρώτο καλάθι εντός παιδιάς για τους Brothers United. Μετά από 3 λεπτά Πλαγιανάκος απέναντι στον Κορονάκη. Κορονάκης για 2, την μπάλα θα το κάνει το χατήρι και θα πέσει εντός του καλαθιού. 9-3. Μάνος Αβούρης πάνω του, ο Πλαγιανάκος θα δώσει τον Ρούλια. Ρούλιας, Αβούρης τώρα διστάζει και βάζει την μπάλα χαμηλά στον Σιλιγάρδο. Ρούλιας στα 3 δευτερόλεπτα πρέπει να εκτελέσει, έχει δει το ρολόι αλλά αστοχή από τα 6.75. Λόγω πως επίδεσε στην άλλη πλευρά, κερδισμένο φάουλ για τον Ασυλέα Βλάχο. Και πρώτο time out στο μάτς.
Εδώ είμαστε 6 και 14 ακόμα στην πρώτη περίοδο. Νέο πρόσωπο στην πεντάδα των Brothers United, ο Καράμπελας, ο οποίος αναλαμβάνει το μαρκάρισμα του Πλαγιανάκου. Στον 2 τώρα πάνω του. Πλαγιανάκος περνά και βρίζει φάουλ χαμηλά. Λοιπόν, ο Καράμπελας, ο Αβούρης, ο Σιλιγάρδος, ο Ρούλιας και ο Καλαματιανός στην πεντάδα των Brothers United. Το Κορονάκης, ο Τσιαντής, ο Χατζησπύρου, ο Πλαγιανάκος και ο Βλάχος. Για το Λεοντάριο, κόψιμο στην πλάτη της άμυνας από τον Πλαγιανάκο που σκοράρει. Η ασίστ του Τσιαντή που είδε την κίνησή του. 11-3 το Λεοντάριο, αποφασισμένο μπαίνει στο μάτς. Το Λεοντάριο, είπαμε, βρίσκεται στο 6-10, μάχεται με 2-3 ομάδες ακόμη για την παραμονή. Πρώτο τρίποντο στο μάτς από τον Μάνο Αβούρη, μετά από κανένα δυο άστοχες προσπάθειες βρίσκεται το χέρι του. 11-6. Πλαγιανάκος. Βλάχος για δύο, έχει καταλάβει την πρόθεσή του ο Ρούλιας και τον σταματά νόμιμα και εντυπωσιακά. Γρήγορο transition με τον Αβούρη να δοκιμάζει για τρεις, εδώ ίσως να βιάστηκε, παίρνει ο Καλαματιανός. Ρούλιας για δύο, το χάσε, αλλά ξαναπαίρνει και κερδίζει και φάουλ από τον Βλάχο, ζευγάρι βολών για τον Κώστα Ρούλια. Μία στις δύο, διαφορά στους τέσσερις. Κλείσε το πρώτο πεντάλεπτο της αναμέτρησης. Πιο αποτελεσματικό το Λεοντάριο. Πλαγιανάκος θα πάρει την μπάλα με hand-off για να εκτελέσει για τρεις και να στοχίσει. Υπάρχει φάουλ από ποιον? Του Καράμπελα πάνω στο σουτ. Τρεις βολές. Μάλιστα. Κάτι δεν θα είδα εγώ καλά. Εύστοχος ο Πλαγιανάκος στην πρώτη εκ των τριών. Τρεις στις τρεις, χέρι Αλφάδη και double score, 14-7. Αβούρης. Καλαματιανός του ξαναδίνει, ο Ρούλιας προσπαθεί να πάρει καλή θέση. Κλειστή άμυνα των γηπεδούχων. Καράμπελας για τρεις, το βάλε. Καλώς το τριών πόντων ο Καράμπελας, εδώ το αποδεικνύει. Και μειώνει τη διαφορά στους τέσσερις, σημαντικό καλάθι. Αντισπύρου. Πλαγιανάκος. Βάζει το σκρίνο Βλάχος. Δυναμική αλλαγή του Ρούλια, Πλαγιανάκος κρατά. Κορονάκης για τον Βλάχο, 7 δευτερόλεπτα ακόμα. Θα κλέψει ο Αβούρης και τώρα στον εφηλιασμό η Brothers United με τον Αβούρη να κερδίζει φάουλ από τον Τσιαντή. Τρία φάουλ για κάθε ομάδα στα πρώτα 6 λεπτά. Συνεννόηση μεταξύ Πλαγιανάκου και Βλάχου, η μπάλα περνά εκτός. Διαφορά στους τρεις μετά την ευθυσόλη του Αβούρη. Καλαματιανός σε προσωπική ενέργεια στην πιο ωραία φάση του μάτς μέχρι στιγμής. Ο Ηρακλής Καλαματιανός μείωνε τη διαφορά στην ελάχιστη τιμή της, 14-13, λάθος ξανά στην άλλη πλευρά. Μπάλα περνά εκτός από τα χέρια του Χαράλαμπου Τσιαντή. Ευκαιρία για τους μπράδες να περάσουν μπροστά. 3,5 λεπτά ακόμα στην πρώτη περίοδο. Ρούλιας εξετάζει τις επιλογές του. Ωραία πάσα στη weak side. Καλαματιανός για τρεις. Σε ένα κακό σουτ. Πήρε ο Τσιαντής. Πετά μπροστά για τον Πλαγιανάκο. Προσποιήθηκε ότι θα σουτάρει. Πέρασε στα πόδια τον Ρούλια. Ποιος φαίνεται να διαφωνεί.
17 δευτερόλεπτα ακόμα για το Λεοντάριο. Βγαίνει από τα σκρίνα ο Τσιαντής και δοκιμάζει και για 3. Rebound του Ρούλια. Αβούρης. Καραμπελάς. Καραμπελάς για 3. Στοχή αυτή τη φορά. Χατζησπύρου. Και τον Πλαγιανάκο. Δοκιμάζει για 3 και αστοχή. Μάχη για το rebound, το παίρνει ο Αβούρης, ο οποίος δίνει πολλή ενέργεια στην ομάδα του. Άλλο ένα τρέξιμο coast to coast. Το επιθετικό rebound του Σιλιγάρδου. Χάνει όμως το καλάθι. Κι άλλη χαμένη ευκαιρία των United να πάρουν προβάδισμα. Να είναι το 14-13, 2 και 20 ακόμα στην πρώτη περίοδο. Πλαγιανάκος. Κορονάκης. Στον Χατζησπύρου. Βλάχος τώρα με τον Καράμπελα, θέλει να τον περάσει στα πόδια. Καλή άμυνα του Καράμπελα. Θετικό rebound του Βλάχου όμως που επιμένει. Πάει στο ανάποδο lay-up και αστοχή. Rebound από τον Βασίλη Καράμπελα. Ωραία επίθεση στην άλλη πλευρά του Ρούλια, καλάθι του Σιλιγάρδου. 14-15, περνούν μπροστά οι πράσινοι. Πέρα του United δεν έχουν άλλο φάουλ να δώσουν. Το Λεοντάριο έχει να δώσει ένα φάουλ. Για να δούμε, Πλαγιανάκος τον Χατζησπύρου που εκτελεί βγαίνοντας από τα screen. Ψηλά ο Αβούρης. Τώρα στον εφηλιασμό ο Πλαγιανάκος πολύ ωραία θα υποδεχτεί την μπάλα και θα πάει και μέχρι μέσα για να τη σερβίρει στο καλάθι. Ξανά μπροστά το Λεοντάριο, 16-15. Ρούλιας. Αβούρης από μακριά. Στοχή. Τσιαντής δεν θα βιαστεί. Σε σέτ επίθεση θα πάει το Λεοντάριο. Σκριν του Βλάχου, καλή άμυνα του Φιλιγάρδου. Τσιαντής περνά ανάμεσα από δύο και σκοράρει. Παράλληλα από τους Χαντής, 18-15, ένα μικρό σερί 4-0 για το Λεοντάριο που κάνει το μείον 1-3. 38 δευτερόλεπτα ακόμα στην πρώτη περίοδο. Ο Αβούρης σε αργό τέμπο θα οργανώσει για τους Brothers, ενώ υπάρχει φάουλ. Κορονάκι πάνω στον Καράμπελα. Πρώτος αλλαγής στο μάτς, Ρούλια στον πάγκο. Το παρκέ για πρώτη φορά ο Δημήτρης Ελέζογλου. Χαμηλώνει το σχήμα η φιλοξενούμενη ομάδα. Αβούρης, Καλαματιανός. Ελέζογλου. Άτυχος. Μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Τελευταία επίθεση στην πρώτη περίοδο, όλοι για το Λεοντάριο. Αν φυσικά εξαντλήσει τα 15 δευτερόλεπτα που απομένουν ακόμα. Σκιαντήσε ρολοργανωτή. Πλαγιανάκος βυθίζεται για να παίξει απέναντι στον Αβούρη. Γύρισε ωραία προς την baseline και εκτελεί πανέμορφα για το 20-15 που θα είναι και το σκορ της πρώτης περίοδου σε λίγο και πάλι μαζί. Δεύτερο δεκάλεπτο στο κλειστό της ΑΕΚ. Πρώτη κατοχή για το Λεοντάριο με τον Πλαγιανάκο να βγαίνει από ένα σύστημα choice και να είναι στον Τσιαντή. Εκείνος προσποιείται εξαιρετικά και νικά κατά κράτος τον Καράμπελα σε αυτή τη φάση, 22-15. Ο Πλαγιανάκος, ο Βλάχος, ο Τσιαντής. Μέχρι το 6 είναι ο Αγγελής και ο Βεργόπουλος με το 8. Ο Βεργόπουλος και ο Αγγελής, τα δύο νέα πρόσωπα στην πεντάδα των γηπεδούχων. Στόχος ο Σιλιγάρδης, παλεύει ο Αβούρης και παίρνει το επιθετικό rebound. Θα εκτελέσει και για 3 και να μαζέψει ο Πλαγιανάκος συνέχεια. Ωραία πάσα του Πλαγιανάκου. Αγγελής στον Βεργόπουλο. Βλάχος. Αγγελής. Ωραία εκτέλεση, καλάθι 3 πόντων από τον Αργύρη Αγγελή. 25-15 για πρώτη φορά στο συν 10 το Λεοντάριο.
Καράμπελας για 2, το χάνει. Παίρνει ο Τσιαντής. 4 με 2. Τσιαντής, πάσα στο πλάι. Παρεμβάλλεται ο Κουφαλιώτης που διορθώνει εκεί την κατάσταση για την ομάδα του. Και μάλιστα η κατοχή είναι για τους Brothers United. Κουφαλιώτης, Καράμπελας, Αβούρης. Ο Ελέζογλου. Και ο Σιλιγάρδος για τους Brothers United. Αβούρης. Μπαλά. Δεν θα φτάσει στον Σιλιγάρδο, μπαλά περνάει εκτός από τα δικά του χέρια. Μένει το 25-15. Ενώ υπάρχει αλλαγή, ο Αβούρης στον πάγκο στη θέση του. Επιστρέφει στο μάτσο ο Ηρακλής Καλαματιανός. Πολλοί λείπουν από τους Brothers United, και ο Μπίσκας και ο Τζαβέλας και ο Πίτος και ο Τριαντάφυλλος. Σημαντικές απουσίες όλες. Και αυτή του Διαμαντή που είπαμε στο ξεκίνημα, από τους ποιοτικότερους ψήλους της κατηγορίας. Καλαματιανός. Σιλιγάρδος για 2 από το high post, δεν σημαδεύει σωστά, παίρνει όμως ο Καράμπελας. Και τρίποντο του Ελέζογλου στο σίδερο. Δίνει την πολιορκία με το αμυντικό rebound του Γιώργου του Βεργόπουλου. Τσιαντής με handoff στον Πλαγιανάκο. Αγγελής για τον Βλάχο, τρίποντο από την κορυφή, ψηλά ο Κουφαλιώτης. Τα λεπτά ακόμη στο πρώτο εμίχρονο, κλέψιμο του Βλάχου. Βλάχο στην αδύνατη πλευρά έχει δει τον Τσιαντή. Εκείνος δεν θα βιαστεί. Πλαγιανάκος προσποιείται. Κατοχή παραμένει για το Λεοντάριο. Νέα αλλαγή για τους πράσινους. Ο Καράμπελας στον πάγκο, επιστρέφει στο μάτς ο Κώστας Ορούλιας. Παλιώτης πέτα μπροστά, Ρούλιας τελειώνει τη φάση με το που μπαίνει στο παρκέ, δίνει τη λύση στην ομάδα του και την ξεκολλά από τους 15 πόντους. 25-17, 6 και 40 ακόμα για την ανάπαυλα. Σε αργό τέμπο η επίθεση του Λεοντάριο, Τσιαντής. Σκρίνει του Βλάχου, με αλλαγές το αντιμετωπίζουν οι γηπεδούχοι και η κατοχή για τους φιλοξενούμενους. Βεργόπουλος. Τώρα θα πάρουν οι Brothers United. Θα κερδίσουν και το φάουλ. Πρώτο φάουλ στη δεύτερη περίοδο ήταν αυτό. Βαλιώτη στον Ρούλια. Ρούλιας. Ελέζογλου για τον Σιλιγάρδο. Υπάρχει χρόνος ακόμη στην επίθεση των Πρασίνων. Τρίποντο άστοχο από τον Κουφαλιώτη. Λοιπόν, πήρε ο Προκοπίου. Χάνει όμως την κατοχή το Λεοντάριο. Σιλιγάρδος κρατά. Κουφαλιώτης. Δει το κόψιμο του Ρούλια τον κεντρικό διάδρομο. Ο Κώστας Ρούλιας σκοράρει ξανά. Προκοπίου στον Βεργόπουλο, εκείνος το σκέφτεται. Ωραία πάσα στον Προκοπίου, αλλά υπάρχει παράβαση 3 δευτερολέπτων. Μουσική 25-19, τελευταίο πεντάλεπτο στο πρώτο ημίχρονο. Ελέζογλου από μακριά, διπλάνο του Προκοπίου. Τσιαντής,
έφτασε να εκτελέσει πίσω από το screen. Τα δευτερόλεπτα ακόμα για το Λεοντάριο. Περχόπουλος, σκαστή πάσα στον Προκοπίου που αστόχησε. Το Λεοντάριο που αντιμετωπίζει ένα κενό επιθετικά διάστημα στα τελευταία περίπου 2 λεπτά δεν έχει σκοράρει. Ανάποδο λέει του Καλαματιανού. Πολύ αποτέλεσμα. Μένει το 25-19 αλλά κλέβει ο Ηρακλής Καλαματιανός. Και θα δώσει και στον Ρούλια που τελειώνει τη φάση υποδειγματικά από τον αριστερό διάδρομο. 25-21 βγάζουν αντίδραση οι Brothers United. Επιστρέφουν από το μείον 10 στο μείον 4 και αναγκάζουν το Λεοντάριο να καλέσει time out. Εδώ είμαστε, συνέχεια στο μάτς. Περικόπουλος. Καλή άμυνα από τον Ελέζογλου, ολοκληρώνει το κλέψιμο ο Ρουλιάς. Θα πάρει και την μπάλα από τον Κουφαλιώτη. Κουφαλιώτης μόνος στο 45, δεν σημαδεύει σωστά, παίρνει το αμυντικό ο Προκοπίου, αλλά χρεώνεται με βήματα. Λοιπόν, Προκοπίου, Πλαγιανάκος, Βεργόπουλος, ο Αγγελής και ο Τσιαντής στην πεντάδα του Λεοντάριο. Καλαματιανός, Ελέζογλου, Σιλιγάρδος, Κουφαλιώτης και Ρούλιας για τους Brothers United. Ρούλιας, ωραία πάσα στη weak side, close out επίθεση. Σιλιγάρδος μετά από καλή κυκλοφορία βάζει ένα τρελό τρίποντο, έχει λήξει όμως το 24, κρίμα εδώ για τον Δημήτρη Ελέζογλου. Μένει το 25-21, 3 και 20 ακόμα στο πρώτο εμίχρονο. Βεργόπουλος. Καλή άμυνα του Σιλιγάρδου, πάσα έξω για τον Τσιαντή. Ξεχασμένος εκεί ο Αγγελής, δεν μπόρεσε να τελειώσει τη φάση, έκλεισε και τον δυσκόλεψε τελευταία στιγμή ο Κουφαλιώτης. Και δίζει φάουλο Ρούλια στην άλλη πλευρά, δεύτερο ομαδικό του Λεοντάριο. Χωρίς φάουλ μέχρι στιγμής η Brothers United. Σιλιγάρδος. Καλαματιανός. Για δύο μέσα. Ωραία εκτέλεση. Ηρακλής Καλαματιανός, 25-23. Το σερί των Brothers United συνεχίζεται. 0-8. Το μέρος σκορ των 3 λεπτά. Πλαγιανάκος. Τσιαντής, τώρα Αγγελής. Καλή άμυνα του Ελέζογλου. Γρήγορη πάσα για τον Ρούλια, θα κόψει σαν τρέιλερ ο Κουφαλιώτης. Οργανωμένη επίθεση τελικά. Μπάλα έχει βρει σε πόδι, το χρονόμετρο στα 14 δευτερόλεπτα. Ενώ υπάρχει αλλαγή για το Λεοντάριο. Είναι η ώρα του να νούσει, να περάσει για πρώτη φορά στο μάτς, αντικαθιστώντας τον Τσιαντή. Λαγιανάκος, ωραία στον Βεργόπουλο, εκείνος πατά γερά, αλλά αστοχή, καλή άμυνα του Καλαματιανού. Καλαματιανός που κάνει πολύ καλό μάτς. Ρούλιας. Ξαναπαίρνει από τον Σιλιγάρδο και εκτελεί για δύο με ταμπλό. Rebound του Νανούση. Τελευταία 100 δευτερόλεπτα στο πρώτο ημίχρονο, να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα πάει στα αποδυτήρια που λέει ο λόγος με προβάδισμα. Λαγιανάκος στο ένα σμέναν με τον Κουφαλιώτη. Λαγιανάκος για τρεις. Αλλά στο σίδερο, rebound από τον Κουφαλιώτη. Καλαματιανός, έψαξε το high-low. 10 δευτερόλεπτα, βάζει το screen ο Ρούλιας. Καλαματιανός περνά, αλλά δεν πετυχαίνει το καλάθι. Rebound του Πλαγιανάκου. Πλαγιανάκος. Τρομερό καλάθι από τον Παναγιώτη Πλαγιανάκο, που παίρνει το maximum σε αυτή τη φάση και δείχνει την κλάση του.
27-23 και μία συμπληρωματική βολή για τον ποιοτικότερο παίκτη του γηπέδου κατά τη γνώμη μου. Αλλαγές των Πρασίνων. Καράμπελας και Αβούρης αντικατιστούν Ελέζογλου και Ρούλια. Μέσω τρίποντο μετά την τέταρτη εύστοχη βολή του Βλαγιανάκου. 28-23. Κουφαλιώτης, καλή άμυνα του Αγγελή που δεν ολοκληρώνεται όμως. Σιλιγάρδος. Αφήσει στον Αβούρη. Αβούρη ψάχνει το διάδρομο. Ωραία, αλλάξε κατεύθυνση αλλά δεν μπόρεσε να σκοράρει. Μία επίθεση για κάθε ομάδα. Τα δεύτερα απομένουν, ωραία πάσα του Πλαγιανάκου. Χάνει όμως το καλάθι ο Προκοπίου, μόνος του βρέθηκε κάτω το καλάθι. Ο Βούρης πιέζεται από τον Αγγελή. Κατάφερε χωρίς πρόβλημα, στα 17 δευτερόλεπτα. Δίνει στον Καλαματιανό τώρα. Καλαματιανός. Βούρης. 3 δευτερόλεπτα, έχει δει το ρολόι, πετά την μπάλα και αστοχή. Κατοχή για το Λεοντάριο με 1/10 του δευτερολέπτου να απομένει. Δεν νομίζω ότι γίνεται σουτ σε τόσο λίγο χρόνο, χρειάζεται τουλάχιστον 0,4-0,5 κάπου τόσο. Λαγιανάκος πετά την μπάλα για να την πετάξει, παρά λίγο να το βάλει κιόλας. 28-23 σκόρη μηχρόνου στα Λιώσια. Σχεδόν αλέτημα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο εδώ στα Λιώσια. Πρώτη κατοχή για τους Brothers United. Ο Ρούλιας, ο Αβούρης, ο Καλαματιανός, ο Κουφαλιώτης και ο Καράμπελας στην πεντάδα των τυπικά φιλοξενούμενων απόψε. Καράμπελας πιάνει δουλειά στο χαμηλό post, γυρνάμε το δεξί και αστοχή, rebound του Πλαγιανάκου. Πλαγιανάκος, Βεργόπουλος, Χατζησπύρου, Νανούσης και ο Ταβαλιάν στην πεντάδα του Λεοντάριο. 28-23 το σκορ. Πιο αποτελεσματικό στο πρώτο ημίχρονο το Λεοντάριο. Βεργόπουλος ένα τρίποντο που είναι εύστοχο, ωραία εκτέλεση. Γιώργος Βεργόπουλος, 31-23. Η διαφορά πήγε στους 10 σε κάποια φάση για το Λεοντάριο. 25-15 προηγήθηκαν οι γηπεδούχοι. Οι Brothers United είχαν απάντηση, κυρίως με τον Κωνσταρούλια από το χαμηλό post. Για να δούμε τον Καλαματιανό τώρα απέναντι στον Χατζησπύρου. Γυρνάμε μια reverse, ωραία προσπάθεια, θα μπορούσε να πάρει το maximum. Ζευγάρι βολών λοιπόν για τον Ηρακλή Καλαματιανό, πρώτο φάουλ στην τρίτη περίοδο. Έξω πρώτη. Και τη δεύτερη, rebound του Πλαγιανάκου. 31-24. Πλαγιανάκος. Ταβαλιάν στον Βεργόπουλο. Βεργόπουλο σε μια δύσκολη προσπάθεια. Θα μαζέψει το αμυντικό. Ο Καλαματιανός, Αβούρης. Στην του Καράμπελα, Αβούρης για 2 μετά από τρίπλα, το έχει αυτό το σουτ και το αποδεικνύει Μάνος Αβούρης. 31-25 και 3-3 το επιμέρους σκορ στα πρώτα, στο πρώτο μάλλον 1,5 λεπτό της τρίτης περίοδου. Πλαγιανάκος εξαιρετικός στο πρώτο ημίχρονο και εκτελεστικά και δημιουργικά. Εδώ βάζει το τρίτο δικό του τρίποντα, αν δεν κάνω λάθος. 3 έχει σίγουρα μαζί με αυτό. -25, Αβούρης για την απάντηση, άτυχος. Βάλα μπήκε και βγήκε κυριολεκτικά. Ταβαλιάν. Νανούσης,
Πάσα για τον Πλαγιανάκο, δεν είναι καλή. Καλή άμυνα που δεν ολοκληρώνεται όμως από τον Κώστα Κουφαλιώτη. Ενώ, τι έχουμε. Πλαγιανάκος κερδίζει το φάουλ. Δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές για τον Παναγιώτη Πλαγιανάκο, που συνήθως είναι άχαστος από τη γραμμή. 4-4 έχει μέχρι στιγμής. Από ένα φάουλ για κάθε ομάδα. Μάτιασα. Πάσα δεύτερη. Το Λεοντάριο ισοφαρίζει τη μάξιμουμ διαφορά του, 35-25. Ρούλιας. Καραμπέλας το σκέφτηκε, δεν το πήρε. Η μπάλα χαμηλά στον Καλαματιανό. Εξαιρετική πάσα για τον Ρούλια. Φάση για highlight από τους Brothers United. 35-27. Μαγική assist του Ηρακλή Καλαματιανού. Λαγιανάκος. Χρειωθεί με βήματα. Αβούρης θέλει να πιάσει τον ύπνο, την αντίπαλη άμυνα, κερδίζει φάουλ. Δεν βγήκε η φάση για τους πράσινους. Πλαγιανάκος κοιτά την κίνηση του Χατζησπύρου. Οπα. Παραμένει για το Λεοντάριο. Αβούρης. 6 λεπτά ακόμα στην τρίτη περίοδο. Ο Αβούρης πέρασε, πέτυχε και το καλάθι. Υπέροχη προσπάθεια στον εφενδιασμό. 35-29 διαχειρός Μάνου Αβούρη. Λαγιανάκος. Λαγιανάκος καθυστερεί, πάσα στον Χατζησπύρου. 3 δευτερόλεπτα ακόμα, Χατζησπύρου εκτελεί στη λήξη και αστοχή για να μαζέψει ο Καράμπελας. Ρούλιας. Σε επίθεση τελικά για τους Brothers. Η πάσα ωραία για τον Καράμπελα που αστοχεί εξ επαφής. Βεργόπουλος, Πλαγιανάκος σπιήθηκε απέναντι στον Ρούλια, εκτελεί για δύο στη συνέχεια και ευστοχή, συνεχίζοντας το επιθετικό του κρεσέντο. 37-29, ξανά στους 8 το Λεοντάριο. Κουφαλιώτης για τον Ρούλια απέναντι για τον Αβούρη που εκτελεί αμέσως και αστοχή. Ρούλιας. Βούρισαν τρέιλερ, έχει προηγηθεί όμως φύριγμα για φάουλ. Αντιαθλητικό φάουλ λοιπόν. Κερδίζει ο Ρούλιας. Ρούλιας, 10 δεύτερα για τους Brothers United, Ρούλιας ψώνει. Χατζησπύρου έχει καταλάβει την πρόθεση των πρασίνων και κλέβει. Πλαγιανάκος,
Γιαννάκος, βλάχος. Σταυρωτή. Και τα βήματα συνέχεια. Αβούρης. Με την μπάλα στον Καράμπελα που αστοχεί. Βλάχος στην άλλη πλευρά με μια reverse. Δεν μπορεί να αστοχίσει. Κερδισμένο φάουλ στη συνέχεια για τον Κουφαλιώτη. Αυτό ήταν το τέταρτο ομαδικό του Λεοντάριο. 4 λεπτά πριν τη συμπλήρωση της τρίτης περίοδου. Αβούρης, ωραία η σταυρωτή, το πέρασμα. Θα μπορούσε να πάρει το maximum. Ζητά αντιαθλητικό, απλό φάουλ εκτεθεί. Σε πρώτη βολή 37-30. Πέσα και η δεύτερη διαφορά στους 6. Χατζησπύρου. Νανούσης. Λάχος. Δεν είναι καλή πάσα. Υπάρχει προς πίσω. Αβούρης. Βάζει το σκρίνο Ρούλιας. Αβούρης για 3. Rebound του Βλάχου. Αντισπύρου. Κορονάκης τώρα. Αντισπύρου το Eurostep. Είναι γεννόμενο το μπλοκ του Καράμπελα. Έχει προηγηθεί φάουλ. Χαμηλά στην προσπάθεια. Στην προσπάθεια 2 βολές. Time out. Επιστροφή στα λιώσια για τις βολές του Χατζησπύρου. Χατζησπύρου, Κορονάκης, Νανούσης, Βλάχος και Πλαγιανάκος για το Λεοντάριο. Κουφαλιώτης, Καλαματιανός, Σιλιγάρδος, Αβούρης και ο Ελέζογλου για τους Brothers United. Έξω η δεύτερη, 38-32. 3 λεπτά ακόμα στην τρίτη περίοδο. Παλιώτης για τον Σιλιγάρδο. Στήξε ο Καλαματιανός. Χατζησπύρου. Αφιά τα σκρίνω Πλαγιανάκος και τα καταφέρει να ξεμαργαριστεί προσωρινά. Πάνω του ο Κουφαλιώτης τώρα. Πλαγιανάκος για 3, μέσα και αυτό. Ασταμάτητος. 41-32, ξανά στο συν 9. Το Λεοντάριο που έχει βρεθεί και δύο φορές με διψήφια διαφορά μπροστά. Brothers United δεν τα παρατούν και παρά τις κομβικές απουσίες βγάζουν αντίδραση συνεχώς. Εδώ μια ωραία φάση με την πάσα του Ελέζογλου για τον Ηρακλή Καλαματιανό που κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας και κέρδισε το φάουλ. Έρμπολ στην πρώτη βολή. Σαν δεύτερη, 41-33. Κορονάκης, Χατζησπύρου. Λαγιανάκος βγαίνει από το σκριν του Βλάχου. Περνά από τον Αβούρη. Ελεύθερος είναι για τον Κορονάκη που αστοχεί. Ο Νανούσης με follow. Και ο Αβούρης που πετά μπροστά για τον Ελέζογλου.
μπάμπα του Αβούρη, ο Σιλιγάρδος δεν μπόρεσε να εκτελέσει. Υπάρχει χρόνος ακόμη, 10 δευτερόλεπτα. Ελέζογλου, εξαιρετική πάσα για τον Σιλιγάρδο, που δεν ξέρω τι ήθελε να κάνει εκεί, μάλλον περίμενε το κόψιμο του Καλαματιανού. Νανούσης, καλάθι όχι, φάουλ, ναι, δύο βολές. Το χέρι αλφάδι του Νανούση. Αβούρης για τον Ελέζογλου. Απέναντι μόνος του ο Καλαματιανός, που επιτίθεται στο close out και επιστρέφει την μπάλα στον Ελέζογλου. Ωραία φάση για τους Brothers United. Επιθετικό rebound για τη δεύτερη ευκαιρία των Πρασίνων. Αβούρης, Καλαματιανός στα 9 δευτερόλεπτα. Κουφαλιώτης περνά την μπάλα χαμηλά. Όχι, κλέβει ο Νανούσης και φάουλ του Κεφαλιώτη. Τρίτο μαδικό είχαν να δώσουν οι Brothers United, έχουν άλλο ένα στα 46 δευτερόλεπτα που απομένουν. Παιχνίδι 2 ή 3 κατοχών λογικά. Αντισπύρου χωρίς να βιάζεται, περιμένει τον Πλαγιανάκο να βγει από τα screen. Βλάχος. Τώρα η μπάλα στον Πλαγιανάκο. Πλαγιανάκο σε μια δύσκολη εκτέλεση, θα μαζέψει ο ίδιος και θα σκοράρει. Λες και το έκανε επίτηδες, θα είναι 45-34, maximum προβάδισμα στους 11 πόντους. Και τελευταία επίθεση τρίτης περίοδου για τους πράσινους. 10 δευτερόλεπτα ακόμα, η μπάλα στα χέρια του Ελέζογλου. Ανεβαίνει ο Σιλιγάρδος να βάλει ένα screen. Ελέζογλου προσποιήθηκε ότι θα πασάρει, κερδίζει το φάουλ, ωραία φάση έφτιαξε ο Δημήτρης Ελέζογλου. Δύο βολές. Με 3,9 να απομένει στο ρολόι. Στόχισε 2,6 τώρα για το Λεοντάριο. Λαγιανάκος φτιάχνει την καλύτερη επιλογή. Κάτι την μπάλα μακριά. Κλέψει ο Καλαματιανός. Θα πετάξει και την μπάλα. Πάρα λίγο. Τέλος στην τρίτη περίοδο, 45-34. Μπροστά το Λεοντάριο. Τελευταία 10 αγωνιστικά λεπτά στα Άνω Λιώσια για να μάθουμε το τελικό αποτέλεσμα ανάμεσα σε Λεοντάριο και Brothers United. Θυμίζω η Brothers United πρώτο πόρι του ομίλου με μόλις μία ήττα και ρεκόρ 14-1. Θέλουν τη νίκη για να διατηρήσουν την επαφή τους με την πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Τρίποντο του Πλαγιανάκου είναι άστοχο. Πλαγιανάκος, Κορονάκης, Βλάχος, Νανούσης και Τσιαντής στην πεζάδα των γηπεδούχων. Σιλιγάρδος. Μπαλά φτάνει στον Αβούρη μετά από έξτρα πάσα που θα αστοχίσει. Φάουλ του Τσιαντή. Αβούρης, Κουφαλιώτης. Τρεις βολές για τον Αβούρη. Φάουλ πάνω στο σούτ δόθηκε. Λοιπόν, Αβούρης, Κουφαλιώτης, ο Ρούλιας, ο Ελέζογλου και ο Σιλιγάρδος στην πεντάδα των αδερφών. Τον Brothers United. Διαφορά στους 10, 45-35. Το Λεοντάριο θέλει την νίκη για να σώσει την κατηγορία. Κύριε Αλφάδη από τον Αβούρη, 45-37. Διαφορά κάτω από το ψυχολογικό όριο των 10 πόντων. 9 λεπτά ακόμη στο κλειστό της ΑΕΚ. Αντίσερολο, οργανωτή. Σκριν του Βλάχου για να ξεμαρκαριστεί προσωρινά ο Πλαγιανάκος. Βλάχος με μπλονζόν θα προσπαθήσει να σώσει. Μπάλα περνά εκτός από τα πόδια του Κορονάκη.
Ελέζογλου. Ρούλιας παίρνει θέση χαμηλά, έχει μισμάτς με τον Κορονάκη αμέσως στο double team. Ελέζογλου για τρεις, τιμωρεί την επιμελογή του Πλαγιανάκου να διπλώσει την άμυνα. Μεγάλο τρίποντο και η διαφορά πέφτει στους 5. Γρήγορα, γρήγορα, σε λιγότερο από 1,5 λεπτό το μείον 11 γίνεται μείον 5. Τσιαντής. Βλάχος. Δοκιμάζει για 3, το ριμπάνω από τον Ρούλια. Χαλιώτης. Καλή άμυνα του Κορονάκη, παίρνει όμως την μπάλα τώρα ο Ρούλιας. Να πασάρει στην αδύνατη πλευρά, εκείνο Ελέζογλου που περνά. Πολύ ωραία πάσα για τον Αβούρη. Δεν υπήρχε κάποιο κόψιμο. Αβούρης για 3. Σαν να μπήκε ήταν αυτό το σούτ, μάλλον έρμπορ ήταν όμως. Πλαγιανάκος. Σκιαντής, φάλ χαμηλά από τον Κουφαλιώτη. Πρώτο για τους Brothers United, ένα έχει και το Λεοντάριο. Ωραίο μάτς. Με δει κάποιες πολύ ποιοτικές φάσεις από τις δύο ομάδες. Μια φάση υποψήφια για τα highlight της εβδομάδας έχει ήδη καταγραφεί. Πλαγιανάκος. Κρατά. Πλαγιανάκος απέναντι στον Ρούλια. 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Πλαγιανάκος πέρασε, πέτυχε και το καλάθι ασταμάτητος πραγματικά. Ο Παναγιώτης Πλαγιανάκος πήρε το maximum. Δεν θα έρθει το έμεσο τρίποντο. Αβούρης. Ρούλια στον Ελέζογλου, ζητά ο Καράμπελας. Τώρα θα πάρει την μπάλα. Ρούλιας. Ωραία στη weak side, Αβούρης. Για 3. Την πάνω του Νανούση. Πλαγιανάκος. Κλέψει την μπάλα ο Ελέζογλου, σπουδαία άμυνα. Κεφάλαιο από τον Πλαγιανάκο συνέχεια. Δύο ομαδικά για κάθε ομάδα, 6 και 47 ακόμη. Για το φινάλε, 47-40 προηγείται το Λεοντάριο. Αβούρης. Δύσκολη προσπάθεια, το χάνει, παίρνει ο Τσιαντής. Γρήγορο transition των γηπεδούχων, Τσιαντής με μια σταυρωτή περνά. Τι δόθηκε τώρα, μεταφορά. Όπως και να έχει κατοχή είναι για τους Brothers United. Λέζω γλουά στο χ, ψηλά ο Βλάχος. Πλαγιανάκος. Επιστρέψει στο μάτς ο Κουφαλιώτης αντί το Αβούρη. Πλαγιανάκος για 3. Αστόχησε ψηλά ο Νανούσης, εντυπωσιακό επιθετικό rebound. Ο Νανούσης κάνει ζημιά στους Brothers United στέλνοντας τη διαφορά στο συν 9. Μεγάλο rebound. Ελέζογλου. Κουφαλιώτης. Σιλιγάρδος. Πέρασε και έριξε το φάουλ. Όχι, βήματα. Πάλα χαμηλά στο λόγο πώς για τον Τσιαντή. Κορονάκης από τα 6 μέτρα, δεν σημαδεύει σωστά, παίρνει ο Ρούλιας. Τελευταίο πεντάλεπτο στα Ανολιώσια.
49-40 η Λόμπα για τον Σιλικάρδο. Πασαβόλεϊ για τον Ελέζογλου που κάνει έρμπολ. Δεν περνάει πάσα του Πλακιανάκου. Ρουλιάς. Ελέζογλου. Ξανά για τρεις. Τώρα το βάζει. Έχει εμπιστοσύνη στο χέρι του και δικαιώνεται. 49-43. Κρίσιμο καλάθι από τους Brothers United. Λαγιανάκος, από τη δική του απόδοση θα εξαρτηθούν πολλά για λογαριασμό του Λεοντάριο. Για την ώρα είναι πολύ καλός. Ετοιμάζει για δύο, αστοχή, rebound του Ρούλια. Έχει φύγει στον εφημιασμό ο Σιλιγάρδος. Θα μπορούσε να υπάρξει κάποια μακρινή πάσα. Σιλιγάρδος τώρα θα πάρει την μπάλα, φάλ του Νανούση, όχι. Βήματα ξανά από τον Σιλιγάρδο που δεν είναι συγκεντρωμένος στα τελευταία λεπτά. Κάνει νέο λάθος. Κορονάκης πάει στον πάγκο στη θέση του Αγγελής για το Λεοντάριο. Τσιαντής. Στην επιλογή θα βγει ο Πλαγιανάκος. Εκτελέσει άστοχα για τρεις. Η κατοχή όμως θα παραμείνει για την ομάδα του. Νέα αλλαγή των γηπεδούχων. Ανούσε τον πάγκο, Βεργόπουλο στο παρκέ. Πλαγιανάκος στον Τσιαντή. Σφυρίμα για φάουλ του Καράμπελα. Τρίτο ομαδικό των Brothers United. 2 έχει το Λεοντάριο. 3 και 23 ακόμα. Διαφορά στους 6. Νέα 14 επίθεση των γηπεδούχων. Βλάχος. Περνά, αλλά δεν πετυχαίνει καλάθι. Rebound του Ρούλια. Παλιώτης, Καράμπελας, το χάσε. Πλαγιανάκος, πάσα στην πλάτη της άμυνας, Βεργόπουλος τον σταματά, ο Κουφαλιώτης εντυπωσιακά. Τρομερή άμυνα. Και τώρα Ρούλιας έχει δει τον Σιλικάρδο που χάνει όμως το καλάθι. Έχουν κολλήσει δύο ομάδες στο 49-43, 2,5 λεπτά ακόμα. Αγγελής τον Πλαγιανάκο. Η πάσα εξαιρετική για τον Τσιαντή. Καλάθι όχι φάλ, ναι. Και στις δύο πλευρές στις τελευταίες φάσεις χάθηκαν πολύ εύκολα καλάθια. Πάμε σε ένα time out. Λαγιανάκος, Βεργόπουλος, Βλάχος, Τσιαντής και Αγγελής για το Λεοντάριο. Ο Ρούλιας, ο Αβούρης, ο Ελέζογλου, ο Καράμπελας και ο Καλαματιανός για την Brothers United. Πρώτη βολή εύστοχη με ταμπλό. 50-43. Στοχίσε στη δεύτερη. Καλαματιανός στο rebound. Καλαματιανός με πολλή δουλειά θόρυβα. Βοηθά την ομάδα του. Ο Ρούλιας ζητά, αλλά δεν παίρνει την μπάλα όπως θα ήθελε. Η μπάλα περνάει εκτός από το δικό του χέρι. Έλα,
Σκάρτα 2 λεπτά για το φινάλε της αναμέτρησης. Το Λεοντάριο έχει το πάνω χέρι, προηγείται με 7. Πλαγιανάκος. Πάσα για τον Βλάχο που βγάζει έξω για τον Τσιαντή. Τσιαντή θέλει να τελειώσει το μάτς. Αλλά χάνει το τρίποντο, επιθετικό rebound του Βλάχου. Πέρας γυνάτη δεν δείχνουν ιδιαίτερη διάθεση να πιέσουν στην άμυνα. Τσιαντής, Βεργόπουλος. Με φόλο προσπάθησε ο Αγγελής. Αβούρης τώρα. Ρούλιας. Καλαματιανός. Δεν περνάει πάσα, κλέβει ο Αγγελής, θα πετάξει μπροστά για τον Πλαγιανάκο που θα στείλει τη διαφορά στους 9 πόντους και εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του. Ρούλιας, Καράμπελας. Δύο φορές έχουν χάσει όλες και όλες το πρωτάθλημα οι Brothers United και ήμουνα και στις δύο εγώ στην κάμερα. Ζητώ συγγνώμη από τους Brothers United. Άστοχο τρίποντο του Τσιαντή, τελευταία 26 δευτερόλεπτα. Δεν θα κυλώσουν επίθεση οι Brothers United. Λήξη αναμέτρηση 52-43, σημαντική νίκη του Λεοντάριο στη μάχη του για παραμονή. Ήττα που δεν νομίζω να κοστίσει ιδιαίτερα στους Brothers United. Έχουν εξασφαλίσει την άνοδό τους στη Master League. Το θέμα πλέον είναι ποιος θα πάρει την πρώτη θέση στον πρώτο όμιλο της Development League και αυτό θα το μάθουμε στις 29 Τρίτου εδώ στα Άνω Λιώσια, όπου οι Brothers United θα αντιμετωπίσουν τους Hoopers. Αυτά από εμάς. Καλό σας βράδυ από τα Άνω Λιώσια.